καμία συνάντηση με 7 άτομα, παρακαλώ, του Υπουργείου, για να μας πούν ότι κακώς δόθηκαν, ότι κακώς παράνομα, παράνομα. Παράνομα λοιπόν δόθηκαν, γιατί ο ΕΟΒΗ, παρότι είχε ενημέρωση κατ' επανάληψη από το Υπουργείο, αρνήθηκε να την υλοποιήσει. Άρα λοιπόν είμαστε ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κοροϊδία του ΕΟΒΗ. Μας κοροϊδεύουν από παντού όλα τα Υπουργεία. Ο κύριος Μηταράκης που λέει δεν ξέρει τίποτα. Ο κύριος του Οικονομικών που λέει παράνομα τα παίρνατε. Ο κύριος του ΕΟΒΗ που μας λέει περιμένετε και θα τα λάβετε. Και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή 3,5 μήνες πριν τη λήξη του προγράμματος, έχοντας όλους αυτούς τους προηγούμενους εγγυήσεις ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αυτά που συμφωνήσαμε, υπογράψαμε και γι' αυτό παραμείναμε 2,5 και πλέον χρόνια στις θέσεις εργασίας μας. Και αυτή τη στιγμή έρχονται και μας κοροϊδεύουν ότι θα συζητήσουν, θα επεξεργαστούν τυχόν τροποποιήσεις, ώστε κάποιο ψίχουλο να μας δώσουν και εμάς να βουλώσουμε τα στόματά μας. Δεν θα τα βουλώσουμε, θα είμαστε αύριο στο ΕΟΔΗ, θα είμαστε μεθαύριο στη Βουλή και περιμένουμε τα καθέκαστα και από τους ίδιους. Αυτά. Θα συμπληρώσω ότι η κοροϊδία, ότι επί 2 χρόνια δεν πήραν χαμπάρι, ότι μάλωναν τον ΕΟΔΗ, ότι παρανόμως μας τα έδινε, ότι στη συνέχεια ήρθε το Υπουργείο Υγείας να προσπαθήσει να περάσει σχετική τροπολογία, αλλά δεν τη δέχτηκαν, διότι εάν γίνει σε εμάς, μπορεί να το διεκδικήσει όλο το δημόσιο, το δειπνό μισθό.